Γεια! Λοιπόν, σήμερα είναι στα ελληνικά το βίντεο. Τρομερό. Γενικά με όλα αυτά που ζούμε δυστυχώς το τελευταίο καιρό, πιθανόν το βίντεο αυτό να αργήσει κιόλας να ανέβει γιατί... Ναι. Αλλά αναφέρομαι στις φωτιές και σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε, αφορά με αυτό, ο σημερινός πίνακας θα έχει θέμα τις φωτιές. Και εν δυνάμει το καλύτερο σενάριο θα ήταν να πουληθεί και όλα τα έσοδα να πάνε στους πυρόπληκτους ή στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτή είναι η αφετηρία του πλάνου. Ακόμα δεν έχω μιλήσει με κανέναν και πιθανόν να πάρει καιρό και γι' αυτό να αργήσει αρκετά να ανέβει αυτό το βίντεο. Αλλά το ιδανικό σενάριο θα ήταν να βρω μια γκαλερί που εθελοντικά να συνέβη τον πίνακα αυτό με κόσμο που έχει τα λεφτά και που θα ήθελε να συνεισφέρει με ένα τέτοιο τρόπο. Ο πίνακας ο συγκεκριμένος είναι ακόμα στο σακουλάκι του, στο προφυλακτικό. Και είναι 1 μέτρο επί 50. Είναι λίγο πιο μεγάλος από αυτός που κάνω. Αυτός είναι κούτσικος, αλλά μ' αρέσει. Και δεν είναι ότι το κάνω για πρόθεση. Oh my god, βοηθάω! Ναι, όχι, όλοι μας βοηθάμε και όλοι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, πιστεύω, σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε, νομίζω όλο το νόημα είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και αν μπορέσω να μαζέψω περίπου περισσότερα χρήματα για αυτόν τον σκοπό μέσω ενός πίνακα, θα ήταν τέλειο. Βέβαια, πρέπει να είμαι και λίγο down to earth, διότι δεν έχω πουλήσει ποτέ μου κάποιον πίνακα, δεν βγάζω δικά μου λεφτά, ζω από τους γονείς μου, κρατάω μικρό καλάθι. Λοιπόν, τώρα για τον πίνακα. Το πλάνο είναι, πρώτα απ' όλα θα είναι οριζοντίος. Λαλα, είναι και μεγάλος. Σε κανένα πλάνο δεν θα υπάρχει ολόκληρος, το πιστεύω. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ελιά, πάρα πολύ καλλιτέχνης φτιάχνουν ελιές. Επίσης, άμα δεν το έχεις καταλάβει ήδη, δεν μπορώ να πω τις σύλλαβες γη, για το κάνω, το λέω σαν γάμα αντί για λάμδα. Δεν μπορώ να το μάθω, προσπαθώ χρόνια, δεν μπορώ να το μάθω. Οπότε θα είναι η ελιά. Τέλος πάντων. Thank you.
Λοιπόν, τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός. Έχουμε 1η Σεπτέμβρη και τον πίνακα τον έφτιαξα 9 με 15 Αυγούστου περίπου. Οπότε έχει περάσει λίγος καιρός. Έχω στείλει σε διάφορες γκαλερί αν ενδιαφέρονται να προωθήσουν εθελοντικά για να πάνε τα χρήματα σε καλό σκοπό. Αλλά δεν έχει απαντήσει καμία. Και έχει περάσει λίγος καιρός, οπότε έχω αρχίσει να προβληματίζομαι λίγο και να μου σου φάσει να κάνω κάτι άλλο, να το προωθήσω κάπως αλλιώς. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πουληθεί και να πάνε τα χρήματα για τις πυρόπληκτες οικογένειες. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να το κάνω αυτό? Βασικά αυτό δεν έχω ούτε μεγάλο following, ούτε είμαι καλλιτέχνης χρόνων. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το καταφέρω. Οπότε αν κάποιος είναι πιθανός αγοραστής, παρακαλώ, στείλε μου. Αν κάποιος θέλει να το προωθήσει, παρακαλώ, κάντε το. Ή αν έχετε με οποιοδήποτε τρόπο να μου προσφέρετε μια βοήθεια πάνω σε αυτό, ώστε να κάνουμε μια ωραία δωρεά στον Ερυθρό Σταυρό ή σε κάποιον άλλον οργανισμό, αν έχετε να προτείνετε κάτι καλύτερο, παρακαλώ επικοινωνήστε, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά αυτό, δεν έχω και πολλά high expectations σε αυτή τη φάση, διότι δεν έχω πάρει και καμία απάντηση. Μέχρι στιγμής σκέφτομαι να το ανεβάσω στο marketplace του Facebook, γιατί δεν έχω και πολλές επιλογές. Βέβαια, είδα και πέρα ότι συνήθως δεν ανεβάζουν πίνακες οι καλλιτέχνες, αλλά πιο πολύ ότι έχω έναν πίνακα στο σπίτι μου, θέλω να το ξεφορτωθώ, marketplace. Αλλά και τι άλλο να κάνω, ξέρω εγώ. Έχω βρει μια σελίδα που είναι ξένη σελίδα και είναι σαν online γκαλερία, ας το πούμε. Δεν είμαι τρελά ενθουσιασμένη με αυτό, βέβαια μπορώ να φτιάξω ένα προφίλ και να δω πώς θα πάει, I guess. Καλή σελίδα φαίνεται, αλλά είναι το ίντερνετ, δηλαδή μπορεί να με βρει και κανένας αυτό. Οπότε είμαι λίγο διστακτική με... Τέλος πάντων, αυτές είναι οι σκέψεις μου, αλλά λογικά θα τα αναβάσω και στη σελίδα και στο marketplace και ό,τι γίνει. Αυτά έχω να πω. Μακάρι να πουληθεί. Αυτά από μένα. Να κάνουμε και κάποια final shots του πίνακα, I guess, και I'm out. Thank you.